Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι συχνότητες του Ηλυρία TV σας καλωσορίζουν σε μία ακόμη εκπομπή θεματολογίας. Παραβατικότητα και Ρωμά. Δύο έννοιες ταυτίσιμες υπό τη μορφή στερεοτύπου αρκετές φορές με ρατσιστικό πρόσημα στην ελληνική κοινωνία. Τα βαθύτερα αίτια πίσω από την παραβατικότητα ορισμένων μελών της κοινότητας είναι πολυεπίπεδα και ανακύπτουν τόσο από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι Ρωμά, όσο από την έλλειψη σταθερού σχεδιασμού και βούλησης της πολιτείας να ασχοληθεί πραγματικά με το ζήτημα και τα στερεότυπα που έχουν σηματωθεί πλέον στην κοινή γνώμη. Περισσότερα όμως με τον εκλεκτό μας καλεσμένο, κύριο Ταγκούλη Γιώργιο, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από το νομό Φτιώτιδος. Κύριε Ταγκούλη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, κύριε Βοτεστιάνε. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Παίρνοντας αφορμή το πρόσφατο περιστατικό, κύριε Ταγκούλη, στο Μενίδη, με εμπρόθετη απόπειρα ανθρωποκτονίας από Ρωμά σε βάρος αστυνομικών. Ποιο είναι το χρονικό, οι αιτίες, το αποτέλεσμα και πώς, ποια είναι η εξέλιξη με τον αστυνομικό? Κύριε Βοντετσιάνε, η κατάσταση στη χώρα μας όσον αφορά την παραβατικότητα των Ρωμά έχει ξεφύγει. Αυτό είναι διαπιστωμένο σε κάθε πόλη όπου ζουν και βιώνουν είτε εντός είτε εκτός του κοινωνικού ιστού των πόλεων αυτών. Διαπιστώνουμε ότι σε πόλεις όπως είναι μέσα στον κοινωνικό ιστό, μιλάμε για το Μενίδη, η παραβατικότητα αυτών των ομάδων, των συγκεκριμένων ομάδων, είναι άνευ προηγουμένου. Βέβαια, τώρα έχουν ξεφύγει με την έννοια του ότι άρχισαν να περιβολούν και τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας, που στόχο και σκοπό έχουν την τήρηση της νομιμότητας, αν τι άλλο. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι ίσως με τους νόμους είτε με μία τεχνιέντος πολιτική, η δική μας η πολιτεία δεν έχει ενεσκύψει πραγματικά στα προβλήματα των συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων κατά άλλους, οι Ρωμά, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η παραβατικότητα και γιατί η εγκληματικότητα η οποία έχει πάρει διαστάσεις εξωπραγματικές πλέον, βιώνει ο κάθε Έλλην πολίτης. Τι θέλω να πω, κύριε Βοντετσιάνε, όταν ένας Ρωμά επιτίθεται κατά του αστυνομικού οργάνου, ασχέτως αν ήταν αξιωματικός, διαπιστώνουμε κάποια πράγματα ότι επειδή συνέπεσε με την καταδίωξη, τραυματισμό και μετέπειτα θάνατο ενός 16χρονου Ρωμά από μια παράβαση την οποία είχε κάνει, δεν είχε πάει σε συγκεκριμένο πρατήριο για όσους δεν το γνωρίζουν, να βάλει μια βενζίνη 20 ευρώ και άρχισε να φεύγει. Έγινε καταδίωξη και μέσα στην καταδίωξη εγκλώβησε από ό,τι αναφέρουν τα δημοσιεύματα και οι αναφορές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εγκλωβίσαν και τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να υπάρχει ο πυροβολισμός και να καταλήξει το συγκεκριμένο άτομο. Ξεσηκώθηκαν οι Ρωμά σε πολλές πόλεις και μάλιστα παροτρύναν να πάρουν και τα όπλα ώστε να προβούν ενάντια των Ελλήνων. Εδώ τι διαπιστώνουμε, κύριε Βοντετσιάνε? Διαπιστώνουμε ότι διαχωρίζουν την ίδια τη θέση τους οι ίδιοι ότι δεν είναι Έλληνες. Όταν λέει θα πάρουμε τα όπλα κατά των Ελλήνων, υπήρχε παρόντριση, υπήρχε δημοσίευμα, μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση έκανε ένας κύριος, ο οποίος μετά το κατέβασαν εντός 24 ώρων γιατί πήρε μεγάλες διαστάσεις στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να συλληφθεί και μάλιστα δικάστηκε στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά, το συγκεκριμένο άτομο. Παρότρινε να πάρουν όπλα και να πάνε να σκοτώσουν είτε Έλληνες αστυνομικούς, είτε καταλαβαίνει τι διαστάσεις παίρνει τέτοιου είδους έκτροπα και τέτοιου είδους φαινόμενα. Αυτό όμως, κύριε Βοντετσιάνε, προβληματίζει ιδιαίτερως γιατί η ίσπραξη όλων αυτών των παραβατικών ομάδων είναι πάνω στον Έλληνα πολίτη. Οι δε αυτοί οι οποίοι νομολογούν, αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στα έδρανα της Γενικής Βουλής, δεν έχουν μείνει δίπλα με τις συγκεκριμένες ομάδες που, όπως και να το κάνουμε, λοιπόν,
ζουν μέσα στο χώρο μας. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, να τους αποκεφαλίσουμε? Δεν είναι σήμερα λογική πράξη ενός ανθρώπου να αποκεφαλίζει έναν άλλον άνθρωπο? Όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνουν και αυτοί τα όρια της νομιμότητας. Και ειδικά σε τέτοιου είδους πράξεις που έχουν κάνει οι ίδιοι, που είναι όχι μόνο ανεπίτρεπτο, δεν μπορώ πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω τα συγκεκριμένα γεγονότα. Διαπιστώνουμε όμως ότι τα συγκεκριμένα άτομα, οι συγκεκριμένοι Ρωμά, παίρνουν και πολλά επιδόματα. Εδώ έχουμε διακρίσεις όχι έναντι των Ρωμά, οι Έλληνες έναντι των Ρωμά, Ρωμά εναντίον Ελλήνων. Και αυτό με τους νόμους στους οποίους τους έχει φτιάξει η ίδια η πολιτεία μας. Με πρόσχημα πάντα την κοινωνική ένταξη των ιστών, ώστε να διασφαλίσει μια αρμονική διαβίωση μεταξύ όλων ημών. Με βρίσκεται σύμφωνο με τα λεγόμενά σας, κύριε Ταγκούλη, και βέβαια είναι λυπηρό το γεγονός αυτό που έγινε, αλλά κάποιοι οπλίζουν τα χέρια αυτής της ομάδας των Τσιγκάνων, τέλος πάντων, αυτής της κοινότητας των Τσιγκάνων, και μπαίνουν σε παραβατικότητες, αφού οι νόμοι δεν ισχύουν για αυτούς. Είναι ένα άβατο εκεί μέσα, γίνεται ένα μπάχαλο, τους φτιάχνουν από παραβατικότητες και τους αφήνουν την πίσω μεριά. Ωστόσο, θα ήθελα λίγο να μου ολοκληρώσετε για την επίθεση εδώ πέρα σε βάρος αστυνομικού, αλλά παράλληλα μας πείτε έτσι και για συντομία χρόνου, για οικονομία χρόνου και ένα παρόμοιο περιστατικό που έγινε στη Λαμία, εκεί στην περιοχή που μένετε. Ναι, ακριβώς, κύριε Βοντετσιάνε, έγινε πριν λίγο καιρό μία επίθεση, συγκεκριμένα 4-5 άτομα από αυτή την ομάδα, επιτέθηκαν σε δημοτικούς αστυνομικούς, τον έναν τον τραυμάτισαν. Μάλιστα, τραυμάτισαν και έναν διερχόμενο, ο οποίος ήταν αμαία, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός που προσέτρεξε να βοηθήσει τον αστυνομικό, τον οποίον είχαν βάλει κάτω και τον ποδοπατούσαν με κίνδυνο την ίδια τη ζωή του. Μετά από 2-3 αναβολές, τελικά δικάστηκαν και είναι η πρώτη φορά που δικάζονται εδώ στην πόλη μου. Μάλιστα, δεν ξέρω αν η απόφαση αυτή ήταν και λόγω του ότι, το γνωρίζω αυτό που θα σας πω, ένας εξ αυτών ήταν με αναστολή έξω. Άρα υπάρχει σήμερα, έδρασε στην πόλη της Λαμίας η νομοθεσία, η δικαιοσύνη, αλλά όμως δεν ξέρω κατά πόσο θα επικρατήσει αυτή η κατάσταση, γιατί η παραβατικότητα και τις μέρες τις εορταστικές που είχαμε τώρα κάνανε επιθέσεις μέσα στα σπίτια, κλέβανε, ληστεύανε και συνεχίζουν να κάνουν όλοι αυτοί τα έκτροπα τα οποία τα βιώνει ο κάθε Έλλην πολίτης στον τόπο τον οποίο ζει. Τώρα μου δίνεται και το έρισμα να πω και ένα δικό μου προσωπικό περιστατικό. Είχα πάει από την πόλη της Λαμίας προς τη Λάρισα για κάποιο θέμα και στο γυρισμό, στο ύψος της πόλης των Φασάλων, ήταν δύο περιπολικά τα οποία ήταν σταθεμένα και επιτηρούσαν, γιατί επάνω στον δρόμο είναι και ο καταβλισμός των Τσιγκάνων εκεί, των Ρωμά. Αφού προσπέρασα και έπιασα την ευθεία, θα πω τούτο, κύριε Βοντετσιάνε, ήταν ένας Ρωμά ο οποίος είχε εναποθέσει κοτρώνες μέσα στο οδόστρωμα και γκατσοντενεκέδες, που έκανα λιγμό, μάλιστα ήταν και την ώρα που σκοτίνιαζε, έπαιρνε η νύχτα, με κίνδυνο την ίδια τη ζωή τη δική μου και τη συντρόφου μου και τη γυναίκα μου, η οποία πήγαινα για συγκεκριμένο λόγο, όπως είπα. Αυτό όμως, τι είναι αυτό που έχουνε, γιατί αυτή η εχθρότητα κατά των Ελλήνων? Δεν μπορώ να το καταλάβω, από τη στιγμή που στη χώρα μας είναι φιλοξενούμενοι. Υπήρχε μάλιστα ένα εθνικό σχέδιο για την ένταξη των Ρωμά μέσα στον κοινωνικό ιστό. Βλέπουμε ότι έχουν αιώνες αυτή η φάρα, όπως και να το σωματίσει, ανιθαγενής είναι. Το λένε οι ίδιες οι λέξεις, αθήγανοι. Ήταν ανιθαγενής. Γνωρίζετε, κύριε Βοντετσιάνε, ότι μέχρι το 1955 θεωρούνταν, μέχρι το 1955 θεωρούνταν αλλοδαποί.
Εκτός του ότι θεωρούνταν αλλοδαποί, πηγαίναν, είχαν ειδικό δελτίο ταυτότητος αλλοδαπών που εκδίδονταν από την υπηρεσία της αστυνομίας που αφορά τους αλλοδαπούς. Και κάθε 2 χρόνια πηγαίναν και κάναν ανανέωση του δελτίου αυτού. Με νόμο του 1955 άρχισαν και τους αποδώσαν την ελληνική ηθαγένεια. Με ένα χαρτί δηλαδή αυτομάτως προσχώρησαν και τους εντάξαν μέσα στα νομικά πλαίσια, αποδίδοντας την ίδια την ηθαγένεια. Μέχρι τότε ήταν ανηθαγενείς, δηλαδή δεν ξέραμε από πού βρίσκονται και από πού ήρθαν οι συγκεκριμένοι. Δεν είναι από το ηθείον γένος, αυτό λέει και η λέξη ανηθαγένεια, αυτό ορίζει η ηθαγένεια και η ανηθαγένεια. Άρα, όσον αφορά αυτό το περιστατικό που βιώσατε προσωπικά εσείς με την οικογένεια Σχερτακούλη, είναι μια εγκληματική πράξη αυτή που έγινε και τα 2 περιπολικά τα οποία είχαν στείλει εκεί πέρα η ελληνική αστυνομία, κατά με φαίνονται πάρα πολύ λίγα. Διότι θα μπορούσαν μάλιστα, αν ήθελαν να κάνουν κάποια ζημιά, να τα κάψουν και αυτά και να κάνουν και ζημιά και στο προσωπικό βέβαια. Κατά με σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να στείλουν ολόκληρη δημιουργία εκεί πέρα να πηγαίνει να κάνει. Να φυλάσει τέλος πάντων κάποιους χώρους, κάποιες αποστολές οι οποίες χρήζουν ανάγκες. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι αυτή η φυλή είναι μια μειονότητα εδώ πέρα στην ελληνική επικράτεια, η οποία ανεξέλεκτα προκαλεί τόσες καταστροφές, ζημίες όπως βλέπουμε και στις γόνες μας τώρα, και κάτι πρέπει να γίνει. Ωστόσο, όμως, θα ήθελα να προσεγγίσουμε το νομικό κομμάτι, το θεσμικό πλαίσιο, έτσι για τη θέση της πολιτείας, αλλά και την θέση των ΟΜΑ. Αν έχετε εσείς την πληροφόρηση, θα θέλαμε λίγο να την μοιραστούμε. Ναι, κύριε Βοντεσιάνε, συμπληρωματικά θα πω πάνω στην προηγούμενη τοποθέτησή σας. Θα πω ότι μία δημιουργία που θέλει να πηγαίνει έξω από οποιοδήποτε καταβλισμό, εδώ δεν μπορεί να εποπτεύσει και να αστυνομεύσει. Θα αφήσει άλλες, η αστυνομία θα αφήσει ένα άλλο έργο για να εποπτεύει συνεχώς τους ίδιους τους Ρώμα, κάτι το οποίο είναι ανέφικτο, όπως είναι δομημένη σήμερα η δική μας πολιτεία. Άρα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε είναι ότι υστερεί, παρότι υπάρχει σωρία νομοθετημάτων, υστερεί στην ασφάλεια και την προστασία του Έλληνα του πολίτη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα αφήνουν αυτά, ενώ θα μπορέσουμε να πούμε ότι και το Σύνταγμα ορίζει και ειδικά η με την ενσωμάτωση των διεθνών νόμων που αναφέρει συγκεκριμένα και το άρθρο του Συντάγματος, αναφέρει συγκεκριμένα για το ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις ή εθνοτικές διακρίσεις. Διακρίσεις ότι κάνουν οποιοδήποτε, τώρα βιώνουμε στη χώρα που λέγεται Ελλάς, ότι κάναμε εμείς έναντι των συγκεκριμένων ομάδων. Εδώ βλέπουμε τον αντίον κάτι άλλο υφίσταται. Υφίσταται και μπορούμε να το αποδείξουμε μέσα από τα στοιχεία, τα οποία το ίδιο το κράτος μας τα εμφανίζει. Πρώτον, έχουμε αρκετά επιδόματα, τα οποία δεν είναι ίσα έναντι των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχει διάκριση εδώ, κύριε Βοντεσιάνα. Βέβαια υπάρχει διάκριση εδώ πέρα και βέβαια κάπου αποσκοπεί αυτή η διάκριση, η πολιτεία, έτσι, εκ του πονηρού. Πάμε λιγάκι παραπέρα. Έχουν κοινωνική ασφάλιση χωρίς να αποδίδουν 1 ευρώ στο ελληνικό κράτος. Άρα ασφαλισμένοι και κοινωνικά. Συν της άλλης έχουμε και μια κοινωνική αλληλεγγύη, την οποία η κοινωνική αλληλεγγύη κρατιέται από τους Έλληνες πολίτες και αποδίδονται στις ευπαθείς ομάδες. Ως αλληλέγγυοι, ερχόμαστε πάλι από τη δική μας τσέπη να πληρώσουμε τα δικά τους επιδόματα, τα οποία έχουν ακουστεί ότι μέχρι και 211.000 έχουν εισπράξει Ρωμά λόγω του ότι δηλώνουν πολλά, πολλά παιδιά. Και σήμερα, όπως είναι διάτρητη η ελληνική νομοθεσία, ο και όπως ορίζει, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι πηγαίνουν και γεννούν είτε στους καταβλισμούς τους, είτε και έρχονται ύστερα, δεν πηγαίνουν στα νοσοκομεία, να δηλώσουν ότι γεννήσαν τα παιδιά για να πάρουν τα επιδόματά τους
Και με δύο μαρτύρους, δύο άλλες σιγκάνες, λένε ότι γεννήσαμε συγκεκριμένα ένα μωρό. Που όλους τυχαίως το 70-80%, αυτά είναι τα στοιχεία κύριε Βοντεσιάνε, δηλώνουν όλα ότι είναι θύλες, ότι είναι κορίτσια. Αυτό υπάρχει μία λογική εξήγηση, γιατί από τη στιγμή που τους έχει αποδοθεί η ενική ηθαγένεια, υποχρεούνται και αυτοί να υπηρετήσουν το ελληνικό στράτευμα. Που πάει να πει, αν το δηλώναν άρεν, τι θα γινόταν, θα έψαχνε η πολιτεία μας να το στρατεύσει. Και τα δηλώνουν όλα κορίτσια. Δηλαδή ένα κοριτσάκι το οποίο γεννιέται, το περιφέρουν οι συγκεκριμένες μανάδες συγκεκριμένης φυλής και πηγαίνουν και το δηλώνουν στο ληξιαρχείο. Και έτσι έχουν πολλαπλάσια επιδόματα τα οποία τα γνωρίζει το κράτος. Δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζει, ίσα ίσα. Έχουμε τις υπηρεσίες που τα γνωρίζουν όλα αυτά. Γιατί τα αποκρύπτουν, μάλλον γιατί τα συγκαλύπτουν όλα αυτά και γιατί αποδίδουν χρήματα των Ελλήνων, το οποίο ξέρουμε ότι δεινοπαθείται σήμερα ημέρα. Είναι γεγονός αυτό, δεν χρειάζεται να το επεξηγήσουμε περισσότερο πάνω στην κατάδια και όπως βιώνει σήμερα ο Έλληνα άνθρωπος πολίτης. Μάλιστα. Του θέλει το κράτος, κύριε Ταγκούλη, να είναι σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται, σε μία εκατομμυριά, περνάς από καταβλισμούς όπως και εδώ στην Κέρκυρα, κάτω στο λιβάδι του Ρόπα, και βλέπεις μία βρωμιά, μία κακομοιριά, μία άσχημη εικόνα γενικά στο περιβάλλον, η οποία, αν μη τι άλλο, δεν σου θυμίζει κάτι από πολιτισμό. Ωστόσο, έχω κάποιες μαρτυρίες και από τον πρόεδρο εδώ πέρα, τον Τσιγκάνο, που έτυχε να σταματήσω και να μιλήσω λίγο έτσι από περιέργεια. Και μου λέει, έχουμε πολλά προβλήματα εδώ πέρα, με τις Κώστας Παπαδόπουλος λέγεται, έτσι αν δεν απατώμε, Παπαϊωάννου. Τον μπερδεύω το όνομά του, με συγχωρείτε. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Μου μίλησε ο άνθρωπος και μου είπε ότι είχε αρκετά προβλήματα στον καταπτυσμό. Τους κόβουν το ρεύμα και μάλιστα και μία μέρα το συνάντησε στο δικαστήριο. Έχουν και αρκετά προβλήματα. Τους στέλνει μήπως έτσι η κοινωνία και από την άλλη να τους εκμεταλλεύεται. Κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι ομιλούν ότι είναι για ψηφοδελικούς λόγους. Το έχουμε δει, και εδώ στην πόλη της Λαμίας πάλι, όπου πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, όποιοι βγήκαν οι ίδιοι οι Τσιγκάνοι και είπαν ότι πήραν 20 ευρώ. Άρα έχουμε και μία δωροδοκία εξαγορά βούλησης μέσα από τις παροχές οποίες έχει δώσει η ίδια η πολιτεία μας. Κύριε Βοντετσιάνε, για μένα τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όσο και να θέλουν να εθελοτυφλούμε πάνω στην κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι μας, η νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να είναι μέσα στον κοινωνικό ιστό. Και ορθώς μπορώ να το πω. Αλλά για να ενταχθεί κάποιος πρέπει να το θέλει. Δεύτερον, δεν μπορεί από τη στιγμή που υπάρχουν κονδύλια, η οποία δημιουργήθηκε μία πρωτοβουλία της τότε, 1995 μεταφέρομαι μετά το 1955 που σας είπα κύριε Βοντεσιάνε και την απόδοση της ηθαγένειας, το 1955 με πρωτοβουλία σχεδόν του συνόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης ιδρύθηκε Πανελλήνιο Διαδημοτικό Δίκτυο Υποστήριξης Ελλήνων Τσιγκάνων Ρωμά. Βλέπετε ότι Ελλήνων Τσιγκάνων Ρωμά δώσανε πρώτα, προηγήθηκε η ηθαγένεια, άρα ονομάστηκαν Έλληνες και από εκεί πέρα υπάρχει ο διαχωρισμός και λέει Έλληνες Τσιγκάνοι Ρωμά, όπως λέμε Έλληνες Εβραίοι, δεν γίνεται αυτό αδέρφια, δεν είναι. Είναι Τσιγκάνοι, είναι αυτοί που είναι, ζουν στη χώρα μας, άρα μέσα από τους νόμους της πολιτείας, η οποία έχει θεσπίσει η ίδια η πολιτεία μας, είναι υποχρεωμένοι να υπακούν. Τουλάχιστον πρέπει να δούμε το θέμα σε τέτοιου είδους, με τέτοιου είδους σοβαρότητα. Βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές ΜΚΟ και εδώ, τα οποία σφυτηρίζονται χρήματα και ενδεχομένως τους κοροϊδεύουν. Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Και να ξέρετε ότι υπάρχει πρόγραμμα και μέσα από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με 60.000 ευρώ τους έδινε το δικαίωμα να αγοράσουν οικόπεδα και να χτίσουν σπίτια. Έτσι έγινε και εδώ στην πόλη της Λαμίας. Συγκεκριμένα, αλλά χρήματα φαγώθηκαν ή κάναν κάποια υποτυπώδη σπίτια χωρίς κανένα έλεγχο και τα χρήματα φαγωθήκαν. Υπόψη και εδώ με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Άρα πάλι με την εγγύηση τη δική μας. Πάλι από τη δική μας τσέπη. Και μετά λέμε γιατί η οικονομία μας
δεν βαδίζει καλά, μάλλον η διαχείριση της οικονομίας. Γιατί οικονομικά υπάρχει επάρκεια. Η διαχείριση και όπως διαχειρίζονται αυτοί οι οποίοι επικαλούνται και επιβουλεύονται ότι έχουν σπουδάσει στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και έχουν πάρει τα καλύτερα πτυχία, βλέπουμε ότι η πολιτική αυτή εξουθενώνει τους Έλληνες παρά αυτούς οι οποίοι όλους εισέρχονται εδώ στη χώρα μας. Και όλος τυχαίως, συμπληρωματικά κύριε Βοντεσιάνε, θα πω ότι έχουν έρθει και από την Αλβανία τσιγκάνοι. Όπως επίσης έχουν έρθει και από τη Βουλγαρία. Και γιατί να μην έρθουν, αφού τα επιδόματα εδώ είναι πολλαπλάσια. Είναι πολλαπλάσια. Εδώ τι είναι, φιλανθρωπικό κέντρο γίνει η χώρα μας. Έξω από τους γηγενείς, εδώ που γεννήθηκαν, αυτοί οι οποίοι έχουν αιώνες. Μα να έρχονται και από την Αλβανία, να έρχονται και από τη Βουλγαρία, να έρχονται από παντού να ζήσουν εδώ περισσότερο και να εισπράττουν τεράστια ποσά. Το γνωρίζω αυτό κύριε Βοντεσιάνε. Ζω κι εγώ, ζω σε ένα χωριό το οποίο, τι λέει κύριε Βοντεσιάνε, πηγαίνουν κάθε μήνα και εισπράττουν τα επιδόματα. Ρωτάμε και πόσα παίρνουν. Δεν γνωρίζουμε, γνωρίζουμε. Και εγώ που έρχομαι τώρα, που έχω πάρει ένα σπίτι, δείγμα το φέρνω ως δείγμα προσωπικό. Δεν θα πάω σε κάτι ξένο. Αγόρασα ένα σπίτι με ένα στεγαστικό δάνειο. Το αποδίδει και κρατιέται από τον ίδιο το μισθό μου. Μου περισσεύουν τα μισά από το μισθό μου, κύριε Βοντεσιάνε, και μέσα σε αυτά μου κρατάνε και την κοινωνική αλληλεγγύη. Που τα ποσά τα οποία εισπράττουν αυτοί είναι πολλαπλάσια από το ποσού εγώ που αποδίδω για την κοινωνική αλληλεγγύη όπως έχουν θεσπίσει τους νόμους. Για ποια ισοδυναμία μιλάμε κύριε ισοκρατία μιλάμε κύριε Βοντεσιάνε. Δεν είμαστε ίσοι. Εδώ γίνεται φιλοτική διάκριση κατά των Ελλήνων. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Έτσι, έτσι είναι κύριε Ταγκούλη. Και με τα λεγόμενά σας και αυτά που βλέπουμε πολλά τα προνόμια όσον αφορά τα επιδόματα. Και το άλλο θα σταθώ λιγάκι που είπατε ότι μεταναστεύουν από την Αλβανία τσιγκάνοι και έρχονται εδώ πέρα. Και θα ήθελα να πω αυτό το πράγμα δεν είναι τυχαίο. Κάποιοι φροντίζουν για τη μετανάστευση, τους ενημερώνουν, τους μεταφέρουν κάποιες ΜΚΟ οι οποίες συνδέονται με κρατικούς μηχανισμούς. Και θέλω στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το οποίο θα ήθελα να μην βάζουμε, θα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία ζυγαριά. Είναι συχνά τα φαινόμενα αυτά στην κοινότητα των Ρωμά ή συχνότερα στους μη Ρωμά. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά με τους βανταλισμούς, με τις βίες, με τους πυροβολισμούς, με τα καψίματα και σε μη Ρωμά. Κύριε Βοντεσιάνε, παντού υπάρχει η παραβατικότητα, παντού υπάρχουν. Τώρα, αυτές οι ομάδες που έχουν εισέλθει, τώρα υπάρχει το λεγόμενο προσφυγικό, το οποίο είναι τεράστιο το ζήτημα. Προσφυγικό το ονοματίσαν και μας το επιβάλλουν να το λέμε προσφυγικό, ενώ δεν είναι. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Άρα, δεν βλέπουμε ότι η ίδια η πολιτεία μας εχθρεύεται όλους εμάς. Αλλά είναι ξεκάθαρο. Μα είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, πόσα στοιχεία, πόσα ντοκουμέντα πρέπει να επιδείξουμε για να το κατανοήσουμε ότι δεν είναι μαζί μας αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν. Δεν είναι μαζί μας, μας εκθρεύονται. Τώρα, γιατί εμείς, και εκεί είναι το όλο το κλειδί, γιατί έχουμε διαχωριστεί ώστε να υποστηρίζουμε όλες αυτές, όλα αυτά τα κόμματα, τα οποία τα άλλα έρχονται ακραίες καταστάσεις να μας πούνε ότι εμείς θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε. Όχι, δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Είναι και αυτοί μέσα στην ίδια τη δημιουργία μας. Άρα, να δούμε πώς θα βιώσουμε. Τώρα, όταν έρχονται πολλαπλοί από όλα τα μέρη του κόσμου εδώ, πώς να βιώσω, ρε αδερφέ μου. Πώς να βιώσω με τέτοιες πράξεις που ο πολιτισμός δεν συνάδει καθόλου με τον ελληνικό πολιτισμό. Μας τον επιβάλλουν και έχουμε γίνει ένας αχταρμάς, μας έχουν βάλει όλους σε ένα μπλέντερ και λέει από εδώ πάρτε εσείς, πάρτε από εδώ, πάρτε από εκεί και να γίνουμε όλοι ένα. Όλοι ένα με την έννοια αυτή. Το ότι να πέσω εγώ πιο χαμηλά, τι γίνεται. Το ότι να προσπαθήσουν να τον ανεβάσουν όλο πιο ψηλά πολιτισμικά, αυτό γίνεται. Και να ακολουθήσει και να ζήσουμε μέσα από την ίδια τη διαφορετικότητά μας αρμονικά. Το οφείλουμε ως άνθρωποι. Πρωτίστως ως άνθρωποι. Αλλά δεν μπορούν να κάθομαι στα δρομένα χέρια και οι κρατικοί μηχανισμοί να μην ενεργούν. Βλέπουμε ότι έρχονται ο άλλος να πάρουν και να αυτοδικήσουν πολλές φορές. Γιατί δεν πράττει η ίδια η πολιτεία. Και με τα ίδια τα αστυνομικά όργανα είναι χαμένα στον ορίζοντα σχετικά με τις νομοθεσίες όπως έχουν οριστεί.
που είναι προτιμότερο να πειράξουν ένα Έλληνα και να βρεθούν κατηγορούμενοι για έναν Έλληνα παρά για έναν Ρωμά ή οποιονδήποτε άλλων ευπαθών ομάδων όπως ήρθαν και μας τους εμφανίσαν σήμερα. Και ποιοι είναι τελικά, έχουμε κάνει εκπομπή και μαζί κύριε Βοντετσιάνο, ποιοι είναι τελικά οι ευπαθείς εδώ στη χώρα μας, αφού εμείς οι ίδιοι είμαστε ευπαθείς. Και εμείς οι ευπαθείς να πληρώνουμε περισσότερα από αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα, το μόνο που κάνουν είναι παραβατικότητα, διακίνηση ναρκωτικών. Δεν γίνεται στο Μενίδη. Αυτά είναι γνωστά, δεν θα πω πανελληνίως, παγκοσμίως. Έτσι είναι όπως θα λέτε κύριε Ταγκούλη, δυστυχώς θα ήθελα λίγο να πάω σε κάποια άθρα, έτσι έχω κρατήσει εδώ στις σημειώσεις μου. Το ένα λέει για το 2019, όταν 35 εκατομμύρια ευρώ επιδόματα μέσων ΕΣΠΑ στους Ρωμά, αλλά και στην Κοζάνη ένταξη Ρωμά σε οικίες οι οποίες είναι από κατασχέσεις. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Ναι κύριε Βοντετσιάνε. Τα έχουμε αυτά τα φαινόμενα όταν υπάρχει κατάσχεση σπιτιών Ελλήνων, αποδίδονται σε αυτές τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, αποδίδονται και περισσότερο γιατί οι Ρωμά καθοδηγούνται, γιατί λείπουν και τα στοιχεία της ίδιας εκπαίδευσης μέσα στην παιδεία μας, τα οποία δεν θέλουν να εισέλθουν. Δεν ξέρω τώρα γίνεται μια προσπάθεια κατά πόσο θα ανταποκριθεί και σε αυτό το οποίο το αδιφάγος ελληνικό κράτος όπως έχει δημιουργηθεί, δημιουργεί τα δεδομένα τέτοια, ώστε οι ανάγκες αυτές, κύριε Βοντετσιάνε, δεν υφίστανται για τους Έλληνες πολίτες. Κοιτούν και στρογγυλεύουν προς μία κατεύθυνση αυτές τις ανάγκες και παίρνοντας τα σπίτια του φτωχοποιημένου Έλληνα πολίτη, τα αποδίδουν στις λεγόμενες προσφυγικές ομάδες Αφγανών, οι οποίοι γίνονται και προσκλήσεις επίσημες για να έρθουν να μας πάρουν τα σπίτια. Και ζητάνε λεφτά και σπίτια. Λεφτά και σπίτια. Είναι γνωστά όλα αυτά και διαδεδομένα, τηλεοπτικά έχουν υποθεί. Άρα εδώ το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Εκεί είναι το ζήτημα, κύριε Βοντετσιάνε. Λεφτά τρώγονται πανταχώθεν. Τρώγονται από την λεγόμενη τοπική αυτοδιοίκηση. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά εδώ στην πόλη μου τι γίνεται. Φαγωθήκαν τεράστια ποσά βάλλοντας τα παπαγαλάκια να έρθουν να ψήσουν εντός εισαγωγικών τους κατοίκους χωριών. Άλλοι τους δέχτηκαν, άλλοι τους κυνήγησαν, άλλοι δεν θέλουμε. Ο λόγος είναι ότι και οι κανόνες κοινής δεν υφίστανται στις συγκεκριμένες ομάδες που πηγαίνουν και αφοδεύουν και κάνουν ό,τι πιο ισχυρό στις αυλές και στα σπίτια των πολιτών, των φιλήσικων πολιτών, ενός χωριού τουλάχιστον. Άρα, εδώ τι βλέπουμε κύριε Βοντετσιάνε, βλέπουμε κάτι το οποίο είναι ωφέλιμο προς το σύνολο. Αν δεν διαφυλάξεις πρώτα τον Έλληνα πολίτη, γιατί αυτός είναι ο γηγενής αυτής της χώρας. Αυτόν πρώτα πρέπει να διαφυλάξεις, να προστατεύσεις, γιατί το ξέρουμε, γιατί τόσα χρόνια δεν έχω δει Έλληνα να πειράζει Ρωμά. Δηλαδή να μπουκάρει στα σπίτια ή στα τσαντίδια που με τα καταστρέφει ή οτιδήποτε. Το εναντίον βλέπω το αντίστοιχο. Αυτό βλέπω. Βλέπω να κάνουν συνεχείς επιθέσεις. Θα μου πούν ότι κάναν λόγο κακής διαβίωσης, κακής διατροφής, δεν είχανε γυρολόγοι, επέτες και μπορεί να συμφωνήσουν σε ένα σημείο. Μα εδώ τώρα έχουμε πολλαπλάσια τα ωφέλη έναντι των πολιτών. Γιατί να γίνεται και να αυξάνεται η εγκληματικότητα. Εδώ είναι το περίεργο. Εδώ είναι το όλο το οξύμορο. Να εισπράττουν και να έχουν χρήματα και να κινούνται με ακριβά αυτοκίνητα πλέον. Όχι εκείνες τις σακαράκες που βλέπαμε. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και αυτοί με κάτι αυτοκίνητα, τα οποία τα ζηλεύουν και οι ίδιοι Έλληνες που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να αποδίδουν τους φόρους και τίποτα άλλο. Σίγουρα πίσω από αυτά, κύριε Ταγκούλη, υπάρχουν κάποιες σκοπιμότητες και θα ήθελα και να πω αυτό το που βιώνουμε τώρα ο ελληνικός λαός με τα επιδόματα της πείνας, τα ψίχουλα που δίνουν, με αυτά τα λεγόμενα τα κουπόνια της εξαθλίωσης, τα οποία λέει από το Φεβρουάριο θα ισχύσουν να μπορείς να παίρνεις κάποια τρόφιμα, ενώ τα έχουν αυξήσει, τα έχουν πάρει στο καταπόρυφο, έχουν πάρει την αλλούζα. Αλλά
και η ειρωνία από την άλλη μεριά να βλέπεις τώρα να εξευτελίζονται οι πολιτικοί μας και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και χαίρομαι γι' αυτό, επειδή φτάνει στα μάτια και στα αυτιά του κόσμου όλο αυτό το ξεβράκωμα, όλη αυτή η αθλειότητα. Και βέβαια προεκλογικά που έχουν εξαγγείλει τώρα για τον καινούριο χρόνο Μάρτιο-Απρίλη, θα εισπράξουν, είμαι σίγουρος, τις κατάλληλες απολαβές. Ένα σχολιασμό για αυτά που σας είπα. Κύριε Βοντεσιάνε, βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει μια πολιτική αλητεία. Μια πολιτική αλητεία η οποία κλέβει το πλούτο των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται νυχθημερών για να επιβιώσουν. Κανένας δεν διαβιώνει. Βλέπουμε διάνοιξη των τάξεων σε τέτοιο βαθμό, το οποίο οι πλουσιότεροι να γίνονται πιο πλούσιοι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Έχει ανοίξει πλέον η ψαλίδα σε τρομακτικό βαθμό, ώστε αυτό το 1-2% το οποίο κυβερνά τον πλανήτη μας σήμερα, έχοντας στημένους και τους μηχανισμούς, τους οποίους τους αμείβουν αδρά κι αυτούς, και επιβουλεύονται όλη την παγκόσμια κοινότητα. Την ανθρώπινη κοινότητα, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν και γιατί θέλουν να μας βάλουν όλοι σε ένα ναχτάρμα. Υποτίθεται ότι είναι ευαίσθητοι αυτοί. Συμφωνάω. Και κάνουν αυτούς τους νόμους. Πολύ ωραία. Δεν είδα όμως να πάνε δίπλα στην βίλα του Ρότσιλντ ή οποιονδήποτε. Ας μην πάμε σε τόσο βαθιά. Ας μείνουμε εδώ, δίπλα στη βίλα, στο Σούνιο του κυρίου Τσίπρα. Ή των όλων των βουλευτών ή όλων των υπουργών. Δεν είδα κανέναν Ρωμά από αυτούς οι οποίοι έχουν βγάλει τους νόμους να πούνε «Ελάτε, εγώ σας αγκαλιάζω και θα είμαστε αρρωγοί στην όλη προσπάθεια την οποία κάνουμε». Τώρα τι λέει, εσείς θα τους δεχτείτε. Εσείς Έλληνες θα γίνετε σαν τα μούτρα τους. Εγώ αυτό έχω αντιληφθεί και ας με διορθώσει οποιοδήποτε. Όντως είναι λυπηρό το γεγονός και δεν ξέρει ο άνθρωπος πού την κεφαλή κλείνει και από πού να προφυλαχτεί. Έχουμε αυτό το κύμα της ακρίβειας και της αθλειότητας που ζούμε. Έχουμε και τέτοια προβλήματα τα οποία βιώνουμε, κύριε Ταγκούλη. Θα ήθελα λίγο τις λύσεις τις οποίες μπορούμε να... το φως, το τούνελ, τέλος πάντων, να... πώς μπορούμε να το διακρίνουμε. Κύριε Βοντεσιάνε, πρώτα πρέπει να δούμε το όλο θέμα της δικής μας νομοθεσίας όπως υφίσταται. Βλέπουμε ότι αποδίδουν ηθαγένεια. Ηθαγένεια δίνει το δικαίωμα να αποκτήσει κυριαρχικά δικαιώματα στον χώρο τον οποίο ζει. Αυτό έγινε μετά το 1955. Άρα, θα το πω ως εξής. Τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους? Πρώτα να εξετάσουμε. Η ελληνική ηθαγένεια δεν πρέπει να αποδοθεί. Θα εμείνουν, πως λέγονται, αθήκανοι ή αθήκανοι. Ωραία. Θέλουν να ένταξουν στο κοινωνικό ιστό. Ωραία. Θα υπακούσουν στους νόμους της Ελλήνων Πολιτείας. Δεν μπορεί να υπερτερεί κανένας είτε σε επιδόματα είτε σε παροχές έναντι οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη. Δεν γίνεται να σου παίρνουν το σπίτι και από την άλλη να σου κρατάνε και χρήματα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή των δημοτών όλων ημών, για να δημιουργήσουν δικά του σπίτια. Εδώ πλέον ενδεχομένως να πάει και μία αντικατάσταση στο ρυθμό της υπογεννητικότητας η οποία υφίσταται η ελληνική κοινωνία σήμερα. Όταν κάνουν 5-6 παιδιά, 4, δεν υπάρχει τσιγκάνος που να έχει, αφού παντρεύονται από τα 12-13 χρόνια τους. Και έχουν αρκετά παιδιά. Ασχέτως αν δηλώνουν και 15 και 20 άτομα ο καθένας, αυτά είναι με την τεχνητή πρακτική την οποία πηγαίνουν και τα δηλώνουν στα ληξιαρχεία της χώρας μετά τη γέννηση. Άρα, κύριε Βοντεσιάνε, πρέπει να ζήσουμε σε μία ισονομία, να έχουμε ισοκρατία. Μέσα από αυτή τη διαφορετικότητά μας να ζήσουμε όλοι αρμονικά. Θα παίρνουν ό,τι παίρνει ο Έλληνας πολίτης. Ό,τι παίρνει ο Έλληνας πολίτης θα παίρνει και ο Ρωμά. Και οποιοσδήποτε άλλο δαπός, εφόσον αποφασίσουμε όλοι μαζί, να δούμε ποιοι είναι και πρέπει να παραμείνουν. Δεν μπορεί να είναι πολλαπλάσιο του γηγενή πληθυσμού, δηλαδή να δουλεύει ένας γηγενής πληθυσμός για να ταΐσει όλους αυτούς. Δεν είναι νοητό. Και είναι το παράδειγμα. Δεν μπορεί στο σπίτι σου που έχεις μια
τετραμελή οικογένεια να έρθει να σου ζητήσει ένα πιάτο φαγητό, ένας το δίνεις. Εφόσον σου περισσεύει πάντα. Έτσι, πρώτα υποχρέωσή σου είναι για τη δική σου οικογένεια. Και εδώ στη δική μας ελληνική οικογένεια πρέπει να φροντίζει για τους Έλληνες πολίτες. Από εκεί και πέρα, σε μία ορθή διαχείριση, θα μπορέσει να κόψει από τα 4 άτομα, εφόσον πρόκειται να επιβιώσει και αυτός ο άνθρωπος, ένα κομμάτι από όλους, ώστε να φάει και αυτός ένα μερίδιο φαγητού. Εφόσον δεν υφίσταται όλο αυτό, είναι ένα δείγμα, οστρόφιμο τώρα το αναφέρω. Όμως δεν μπορεί να πάρεις όλα τα δικά σου και να τα πας σε 20 άτομα έξω. Δεν γίνεται. Θα πεινάς το δικό σου το παιδί, θα πεινάεις εσύ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν χωράει σε καμία λογική, κύριε Βοντετσιάνη. Πρέπει να το δούμε συνειδητά όλοι μας πώς πρέπει να πράξουμε. Θα όλοι αυτοί και μέσα από τα προγραμματικές δηλώσεις που έχει η Ελλήνων Πολιτεία με την εγκαθίδρυση της Ελλήνων Πολιτείας. Εμείς, κύριε Βοντετσιάνε, όπως έχει οριστεί, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε έργα. Ένας οργασμός έργων σε όλη την επικράτεια. Ένα εργοτάξιο θα γίνει όλη η Ελλάδα, το οποίο θα μπουν στη σωστή του νομική ορθή βάση. Και διατύπωση όλων αυτών, το οποίο δεν θα δικείται κανένας. Και μέσα σε αυτή θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε, μέσα όπως το είπα προηγουμένως, η διαφορετικότητά μας δημιουργεί την ίδια την αρμονία μας. Χωρίς να εκθρεύεται κανένας, είτε χωρίς φιλετική διάκριση, χωρίς εθνοτική διάκριση, οτιδήποτε. Άρα πρέπει να διαχωριστούν, να δούμε ποιους θα χρειαστούν στα έργα μας. Θα εργαστούν όπως θα εργαστούν και οι Έλληνες. Και θα αμυφθούν όπως οφείλουν να αμυφθούν. Δεν γίνεται όμως τώρα να έχουμε περισσότερες παροχές σε όλους οι οποίοι έχουν εισέλθει στη χώρα μας και είναι από 98 κράτη του πλανήτη μας και έχουν έρθει στη χώρα μας έξω από τους Ρωμά, το οποίο και αυτοί, βλέποντας ότι δεν αντιδράει η Ελληνοπολιτεία, γιατί τους προστατεύει περισσότερο αυτούς η διεθνή νόμη παρά όλους εμάς που είμαστε γηγενείς εδώ. Δεν είναι άδικο? Μα δεν είναι άδικο αυτό το άδικο. Τι θα φέρει? Θα φέρει ένα ξέσπασμα το οποίο πάλι τι θα γίνει, ενδεχομένως θα γίνουν κυματογγυλίες όπως γίναν. Όπως σήκωσαν και επανερχόμενο στην αρχική μέρος, στο αρχικό μέρος της εκπομπής, κύριε Βοντετσιάνε, πυροβολήσαμε σκάγι αστυνομικό, ένα αξιωματικό της ομάδας ΔΙΕ, το ΟΠΚΙ. Πρωτοφανές πράγματα, πρωτοφανή. Πρωτοφανή. Ύστερα, το συγκεκριμένο άτομο το οποίο τραυματίστηκε και μετέπειτα έχασε τη ζωή του, ο 16χρονος τσιγκάνος, δεν είχε ούτε δίπλωμα. Δηλαδή όποιον θα έπαιρνε στον δρόμο, και έχουν συμβεί, έχει συμβεί τώρα πρόσφατα, κύριε Βοντετσιάνε, ένας πάλι 15-16 χρονών πήρε και σάρωσε το κορίτσι και έμεινε ανάπηρο, δεν ξέρω και αν έχασε τη ζωή του, δεν το παρακολουθούσε στενά το θέμα. Τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα? Δεν πρέπει να διορθωθούν? Δεν πρέπει να κάνουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση? Σαφώς. Και αυτό η μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει δίκαια. Γιατί ο Έλληνας άνθρωπος είναι γεννημένος με το ίδιο το δίκαιο. Δεν πρέπει να δικηθεί κανένας. Θα εργαστεί, θα αμυφθείς όπως οφείλεις να αμυφθείς. Αυτά, κύριε Βοντετσιάνε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Ταγκούλη, σήμερα από την εκπομπή μας ακούστηκαν δυστυχώς πικρές αλήθειες όσον αφορά την παραπατικότητα της κοινότητας των Ρωμά, αλλά μας είπατε και δικές σας βιωματικές περιπέτειες που ζήσατε προσφάτως την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά παράλληλα μας δώσατε και την λύση και την διαχείριση αυτής της μειονότητας, τέλος πάντων, από τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης που είστε εκπρόσωπος. Θα ήθελα στο σημείο αυτό πολύ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν παρόν στην εκπομπή μας και κάναμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βοντετσιάνη, τιμή μου για την ανοιχτή πρόσκληση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να αναδείξουμε οποιοδήποτε θέμα αφορά την ελληνική κοινωνία, που πρέπει να διασφαλίζεται και να προστατεύεται από όλους εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Για... Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στην τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία
ήταν ο Νίκος Αρωνίτης και στην παρουσίαση ο Γιώργος Βοτισιάνος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.